Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο βασιλιάς της μπασκετικής Ευρώπης Παναθηναϊκός επέστρεψε, αναγεννήθηκε από τις τάχτες, του έδωσε σκληρές μάχες μια ολόκληρη σεζόν και χθες το Βερολίνο ανακατέλαβε το θρόνο μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Το δημιούργημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Εργκίν Αταμάν κατατρόπωσε τη βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague με πρωταγωνιστή τον αρχηγό Κώστας Λούκα του Τριφυλιού. Εκρηκτικοί πανηγυρισμοί σε Βερολίνο και Αθήνα, ενώ πριν από λίγο ένα πράσινο ποτάμι φιλάθλων υποδέχτηκε τους πρωταθλητές στο αεροδρόμιο και οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μαριάννα Γεωργαντή, που ακολουθεί το ανοιχτό λεωφορείο με την αποστολή του Παναθηναϊκού και σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη Ρίγο στο ΆΚΑ. Μαριάννα. Μίνα, όπως ακούς, είμαστε στην Αττική Οδό, κορναρίσματα. Έχει βγει ο κόσμος από τα παράθυρα με σημαίες του Παναθηναϊκού. Έχουμε βάλει τον ύμνο δυνατά και ακούγεται από το αυτοκίνητά μας. Πηγαίνουμε σημειωτών, όπως καταλαβαίνετε, αφού μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους, οι οποίοι έχουν βγει και πανηγυρίσει το 7ο αστέρι που ράψαμε στη φανέλα μας. Κι αν με ζήτησε μεταξύ μας, έχουμε γίνει όλη μια οικογένεια, πηγαίνει σημειωτών, όπως καταλαβαίνετε, το πούλμαν έχει πνιγεί από τα μηχανάκια και τους φιλάθλους που συνοδεύει ως προς το ΟΑΚΑ, που εκεί τουλάχιστον 10 με 15.000 φιλάθλοι. Και σύν όλους εμάς που πηγαίνουμε εμείς, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις 20.000 φιλάθλους. Έχουμε να ζήσουμε χρόνια, μήνα, τέτοιες εικόνες στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα κατάφερε. Ο κύριος Αταμάν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός έφερε το ευρωπαϊκό εκεί που θα έπρεπε, στην Ελλάδα, τη χώρα μας. Ναι. Σήμερα γιορτάζει, νομίζω, όλη η Ελλάδα. Μήνα. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το ΆΚΑ και τον Γιάννη Ρίγο. Γιάννη. Εδώ λοιπόν όλοι περιμένουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού να φτάσουν στο ΆΚΑ. Βλέπετε λοιπόν εδώ τους θερμούς πανηγυρισμούς των φιλάθλων που περιμένουν τους αγαπημένους τους παίκτες για να πανηγυρίσουν μαζί τους αυτή τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι χιλιάδες κόσμος, μικροί και μεγάλοι, με τις πράσινες σημαίες αλλά και τις μπλούζες του Παναθηναϊκού. Περιμένουν υπομονετικά λοιπόν να φτάσουν οι παίκτες και να ξεκινήσει το μεγάλο πάρτι. Εδώ βλέπετε είναι πολύ σε ο κόσμος, μικροί, μεγάλοι, πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, μήνα που περιμένουν τους παίκτες από στιγμή σε στιγμή. Γιάννη Ρίγο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ από όσα συνέβησαν χθες μετά την στέψη στην Uber Arena. Παίκτες και επιτελείο με δάκρυα στα μάτια συνειδητοποιούν το μέγεθος της επιτυχίας, ενώ ακόμη και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποκλήθηκε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια μηνύματα και από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για χάρη του! Με ηγέτη τον Σλούκα που πέτυχε 24 πόντους τη χρονιά που πήρε τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής του να αφήσει τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό, το τριφύλι επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 στον τελικό της EuroLeague και έραψε το 7ο αστέρι στη φανέλα του. Καταφέραμε κάτι ασύλληπτο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια πιο όμορφη ιστορία από αυτή. Η Βασίλισσα βομβάρδιζε στο πρώτο δεκάλεπτο και έχτισε διαφορά 11 πόντων. Αλλά ο Παναθηναϊκός με όπλο την πολύ σκληρή και αποτελεσματική άμυνα βγήκε μπροστά και με συμπαραστάτη τον Σλούκα, τον συγκλονιστικό Λεσόρ που πέτυχε 17 πόντους και κατάπιε Ταβάρες και Πουαριέ, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Δακρυσμένος ο Γάλλος σέντερ και φορτισμένος από την υπερπροσπάθεια, έκλαιγε από χαρά, πλημμυρισμένος από συναισθήματα. Man, it's tears of joy for sure. Tears of emotions. I'm coming a long way, man, and it's crazy to be here today. It's an amazing thing. Συγκλονιστικό στιγμιότυπο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού, με το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λυγίζει μπροστά στο μεγαλείο της τεράστιας επιτυχίας που ο ίδιος υπέγραψε με την αναγέννηση των πράσινων από το περασμένο καλοκαίρι και μετά. Ήταν μεγάλο το άγχος, η Ρεάλ είναι καλύτερο, ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Καταφέραμε, δείξαμε ψυχή, βγάλαμε δύναμη και μπορέσαμε και τους κερδίσαμε.
Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Uber Arena μια πράσινη μεθυσμένη πολιτεία με έκρηξη συναισθημάτων από ομάδα και κόσμο. Ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε εδώ. Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όλους τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα. Δεν έχω λόγια, αλήθεια. Η στιγμή της συνειδητοποίησης του άφλου που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό βρίσκει τον αρχιτέκτονα της πράσινης επιτυχίας Σεργίνα Ταμάν, τον άνθρωπο που πίστεψε από την πρώτη στιγμή στον τίτλο, βουβό, συγκλονισμένο, αλλά και τόσο χαρούμενο. From the first day he said that go and take for Παναθηναϊκός fans final four tickets. Nobody believes him. And now who will say to him something? Nobody can say to him anything. Αποσβολωμένος από το πράσινο μεγαλείο και ο superstar του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο αγκάλιασε τον πρωταθλητή Ευρώπης αδελφό του Κώστα, υποκλεινόμενος τον Εργίνα Ταμάν. Τραγωδία στη Ράφα μετά το χθεσινό βραδινό χτύπημα των Ισραηλινών κοντά στον καταβλισμό των εκτοπισμένων. Για σφαγή κάνουν λόγο οι Παλαιστίνοι, καθώς η πυρκαγιά μετά το πλήγμα επεκτάθηκε σε έναν από τους καταβλισμούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Η επίθεση ήρθε ως αντίπινα έπειτα από την εκτόξευση 8 ρουκετών στο Τελαβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και 4 μήνες. Με κόλαση μοιάζει ο καταβλισμός Αλ Σουλτάν της Ράφα. Οι σκηνές έχουν πάρει φωτιά, η οποία εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την περιοχή. Άνθρωποι καίγονται ζωντανοί, ενώ άνδρες και γυναίκες προσπαθούν να σώσουν τα παιδιά τους. Πολλά από αυτά δεν γλιτώνουν. Άλλα καίγονται ζωντανά και άλλα μεταφέρονται στα νοσοκομεία με φρικτά εγκάβματα. Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι είχαν μεταφερθεί σε ασφαλή ζώνη για να αποφύγουν τη χερσαία επέμβαση στη Ράφα. They burned people. They burned them. They burned an entire block in Tal al-Sultan. What else do you want me to say? I cannot say anything. Missiles came crashing down on an entire block. Την επίθεση καταδίκασε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Josep Borrell. Την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου τόνισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Νορβηγίας και της Ιρλανδίας που καταδίκασαν την επίθεση στη Ράφα. And I condemn the violence of yesterday. The rockets that were struck at Tel Aviv and the heinous attack on the Rafah tent refugee camp last evening. Where again innocent children and civilians were killed, again in violation of the International Court of Justice. I think that this time we have to raise our voice not only for an immediate ceasefire, but also to back international law and the United Nations Charter. That once again I want to recall that are binding and compulsory for all parties, therefore for Israel, that is calling to stop this attack on Rafah. Η Προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε σφαγή αμάχων. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα συγκρότημα ενόπλων στην περιοχή, σκοτώνοντας δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς, ενώ παραδέχθηκε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο τον καταβλισμό. Η Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα ήρθε ως αντίπινα μετά την εκτόξευση 8 ρουκετών στο Τελ Αβίβ για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.